Κυρίε και κύριοι, καλώ ήρθατε στην εκπομπή μα στο Κλάγε Μάουε TV. Εκτό από την Ευρώπη, είναι όλα διάφορο για την κυρία Μέρκελ. Α ελπίσουμε ότι δεν θα κλιμακωθεί ταυτόχρονο παντού η κατάσταση, γιατί αν διαβάζουμε τη βράση τη Ευρωλεύτη Νάιτσελ Φαράζ, η οποία αναφέρεται στην κυρία Άγγελα Μέρκελ, τότε πρέπει να ανισχυθούμε πολύ. Μέρκελ. Μα είναι τελείω αδιάφορο αν η ανεργία των νέων έχει φτάσει τώρα το 60%. Μα είναι αδιάφορα αν το 25% των ιδιωτικών επιχειρησέων στα επόμενα πέντε χρόνια κλείσουνε. Να μιλήσουμε ανοιχτά. Δεν θα μας νοιάζει καθόλου αν θα καταρρεύσει ολόκληρη η Ελλάδα, όσο μπορούμε να κρατήσουμε το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σοντανό. Και στην Ελβετία περιμένουμε τα επόμενα χρόνια εμάρτυρα επεισόδια για την Ευρώπη. Η Ελβετία προετοιμάζεται ήδη σήμερα εναντίον μιας επέκτασης των επεισόδιων στο ετάφος της και εξοπλίσε 100.000 στρατιώτης Με δύο στρατιωτικές ασκήσεις την Άνοιξη και το φτυνόπερο φέτος. Δοκιμάστηκε το κλείσιμο των σύνορων που προστάτευε και τις τέσσερις πλευρές της χώρας από ανεπιθύμητος εισβολιές. Σε περιπτώσεις ανάγκης επιτρέπεται και η χρήση όπλων ήδη τώρα.